Ο Υφυπουργό Εθνική Άμυνα Νικόλαο Χαρδαλιά βρέθηκε σήμερα στο γειτονικό Άγιο Ευστράτιο για να παραστεί ω εκπρόσωπο τη ελληνική κυβέρνηση στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το Γενικό Επιτελείο Αεροπορία και ο Δήμο Αγίου Ευστρατίου προ τιμήν του υποσμηναγού Νικόλαου Σιάλμα που σκοτώθηκε πριν από 30 χρόνια εν ώρα καθήκοντο στι 18 Ιουνίου του 1992 σε αποστολή αναχέτηση τουρκικών F-16 πάνω από τον Άι Στράτη. Μάλιστα, την ώρα που το ελληνικό ελικόπτερο μετέφερε τον Υφυπουργό Άμυνα και τον αρχηγό τη ελληνική αεροπορία, των Αϊστράτη, η Άγκυρα κλιμάκωνε έτη περαιτέρω τη προκλήση τη, λίγη ώρα μόνο μετά τι δηλώσει ΑΚΑΡ από τι Βρυξέλλε περί ανοιχτών διάβλων με την ελληνική πλευρά. Συγκεκριμένα, το ελληνικό ελικόπτερο έλαβε μήνυμα μέσω ασυρμάτου ότι βρίσκεται σε τουρκικό εναέριο χώρο. Πετάτε σε περιοχή ελέγχου του FIR Άγκυρα. Αλλάξτε αμέσω πορεία. Ήταν το μήνυμα που ακούστηκε από τον ασύρματο. Οι Έλληνε χειριστέ, ψύχρεμοι, αδιαφόρησαν και συνέχισαν κανονικά την πορεία του, αφού τέτοιου τύπου παρενοχλήσει στον εναέριο χώρο πάνω από τα νησιά μα είναι συχνό φαινόμενο από την Τουρκία. Να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή ελέγχεται από το FIR τη Αθήνα.